Λοιπόν, επιστρέψαμε. Θα δείτε κι εσείς αν ανοίξει το πλάνο σας. Έχουμε εκλεκτούς καλεσμένους, οι οποίοι μας έρχονται αυτή τη φορά με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά των εξαρτήσεων και των ναρκωτικών στις 26 Ιουνίου. Οι άνθρωποι αυτοί, λοιπόν, προσπαθούν να στείλουν ένα ακόμα μήνυμα, ένα διαφορετικό μήνυμα, μήνυμα ζωής αυτή τη φορά, πραγματοποιώντας και μια ξεχωριστή εκδήλωση. Και για αυτή την εκδήλωση είναι καλεσμένοι για να μιλήσουμε. Η εκδήλωση έχει τον τίτλο «Μαγειρεύοντας καθαρή ζωή». Και πάμε ευθύς αμέσως να καλησπερίσουμε τους καλεσμένους μας. Λοιπόν, κυρία Βάσο Μαρή, πρόεδρος Συλλόγου Οικογένειας και Φίλων και Θεά, καλώς ήρθατε. Αριάδνη. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά, χαρά μας και τιμή μας. Ο κύριος Μανώλης Δασκαλάκης, σύμβουλος του ΚΕΘΕΑ, όπως επίσης σύμβουλος ΚΕΘΕΑ, και η κυρία Σοφία Χρυσού. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω με εσάς, κυρία Μαρή. Πείτε μου λίγο, ορμόμενη βεβαίως από την Παγκόσμια ημέρα κατά των εξαρτήσεων, πραγματοποιείτε μία εκδήλωση. Νομίζω δεν σταματάτε ποτέ, ούτε μέρα, να στέλνετε ένα μήνυμα. Ένα μήνυμα για ζωή. Και αυτή τη φορά προσπαθείτε να το περάσετε και μέσα από μια ξεχωριστή εκδήλωση. Μιλήστε μας λίγο για την εκδήλωση. Στην εκδήλωσή μας αποφασίσαμε φέτος να έρθουμε σε επαφή με και άλλους ανθρώπους, με άλλες συλλογικότητες. Επιλέξαμε κάποιους παραδοσιακούς συλλόγους. Το μήνυμά μας φέτος είναι «Στάσου πλάι μου». Mm-hmm. Αφορά όλη τη γενιά. Τα ναρκωτικά δεν αφορούν μόνο εμάς. Εμείς είμαστε εδώ και το προσπαθούμε, το δουλεύουμε για τη ζωή των παιδιών μας. Αλλά αφορά όλη την κοινωνία όμως. Mm-hmm. Επειδή και με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, έχουμε ξεχάσει λίγο την παράδοσή μας, την έχουμε αφήσει λίγο πίσω, τις ρίζες μας. Και έτσι αποφασίσαμε φέτο να ξαναθυμηθούμε κάποια πράγματα με τη βοήθεια αυτών των συλλόγων που θα σταθούν δίπλα μας να μαγειρέψουμε. Είναι αύριο, 19 του μήνα, στο μικρό κούλε, το μικρό λιμάνι. Σωστά. Στο λιμεναρχείο δίπλα. Θα έχουμε μουσική. Το βλέπω εγώ το πρόγραμμα αναλυτικά. Ναι, θα τα πούμε βεβαίως και στην πορεία για να καταλάβει ο κόσμος ποια θα είναι τα δρόμενα τελικά που θα λάβουν χώρα στη συγκεκριμένη εκδήλωση. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Δασκαλάκη. Κύριε Δασκαλάκη, τελικά προσπαθείτε με ένα ακόμα μέσο, με ένα ακόμα τρόπο που μπορεί να είναι μια κοινωνική εκδήλωση, όντως να προσεγγίσετε γονείς, παιδιά, έτσι ώστε να γνωρίσουν καλύτερα ποιες είναι οι εξαρτήσεις προκειμένου να τις αποφύγουμε, είναι ένας τρόπος αυτός? Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Είναι ένας τρόπος να φέρουμε τον κόσμο κοντά μας, να γνωριστούμε και να πούμε ότι να γιορτάσουμε, γιατί και η απεξάρτηση είναι και πρέπει να είναι και γιορτή. Γιατί είναι μια μικρή νίκη, είναι μια νίκη ενάντια στις εξαρτήσεις. Και αυτή τη στιγμή μιλάμε για μια ποικιλία εξαρτήσεων. Δεν μιλάμε μόνο για παράνομα ναρκωτικά, μιλάμε και για νόμιμα, mm-hmm. νόμιμες ουσίες όπως είναι το αλκοόλ, μιλάμε για τζόγο, μιλάμε για διαδίκτυο. Καταστάσεις, ας πούμε, που βασανίζουν πάρα πολύ κόσμο και μαζί με τον κόσμο που βασανίζεται τους εξαρτημένους ανθρώπους, βασανίζονται και οι οικογένειές τους. Άρα με αυτή την εκδήλωση, με αυτή τη γιορτή, θέλουμε να πούμε ότι γίνεται και ότι υπάρχει βοήθεια. Πείτε μου κάτι, κυρία Χρυσού. Κάθε χρόνο έτσι είναι η στιγμή που κορυφώνεται ο αγώνας ο δικός σας και των μελών των οικογενειών και των ίδιων των ατόμων τα οποία ακολουθούν προγράμματα στο ΚΕΘΕΑ Αριάδνη. Είναι ένας αγώνας λοιπόν που κορυφώνεται κάθε τέλος της χρονιάς και όλοι μαζί τελικά κοιτάμε πίσω στον χρόνο και βλέπουμε και κάνουμε μια αποτίμηση των όσων έχουμε πετύχει. Όντως, είναι μια πολύ σημαντική μέρα για όλους εμάς που δουλεύουμε στον χώρο των εξαρτήσεων, γιατί μας δίνεται μια πολύ μεγάλη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε με τον κόσμο όλη αυτή την προσπάθεια που έχουμε καταβάλει και εμείς ως σύμβουλοι στον χώρο της τοξικοεξάρτησης και των εξαρτήσεων, αλλά και οι οικογένειές τους, καθώς επίσης και τα μέλη των προγραμμάτων που κάνουν τη δική τους προσπάθεια για απεξάρτηση. Αλλά όλοι όσοι εκείνοι βρίσκονται και σε ένα στάδιο που προετοιμάζονται για να ενταχθούν σε προγράμματα,
ένα μήνυμα αλληλεγγύης, συλλογικότητας και, όπως είπε και ο συνάδελφος ο κ. Δασκαλάκης, ένα μήνυμα νίκης και ελπίδας ότι τα πράγματα, αν τα προσπαθήσει κάποιος, μπορεί να τα αλλάξει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό σύνθημα για μας, γιατί πάρα πολλές φορές πιστεύουν οι άνθρωποι εκεί έξω που αντιμετωπίζουν προβλήματα με εξάρτηση, όταν ειδικά βιώνουν απόγνωση και απελπισία, ότι αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να αλλάξει. Εμείς ερχόμαστε μέσα από αυτές τις δράσεις μας να πούμε ότι τα πράγματα, αν το επιλέξει κάποιος και αν το επιθυμήσει, μπορεί να τα αλλάξει. Όχι όμως μόνος του. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει έτσι. Και νομίζω γι' αυτό και το μήνυμα... λοιπόν ενώνουμε τις δυνάμεις μας με όλες αυτές τις συλλογικότητες που είπε νωρίτερα και η κυρία Μαρή, ώστε να περάσουμε ένα μήνυμα στην κοινωνία ότι όλοι μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε. Κυρία Μαρή, όλοι μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε. Πιάνομαι από αυτή την κουβέντα και βεβαίως κρατώ και ότι είστε και πρόεδρος Συλλόγου Οικογένειας και Φίλων και Θεά. Και θέλω να πάμε λίγο στο κομμάτι της οικογένειας και να μου μεταφέρετε λίγο το πώς τελικά η οικογένεια μπορεί να σταθεί αρρωγός δίπλα σε ένα άτομο, μέλος της οικογένειάς της, το οποίο όντως περνάει δύσκολα και όντως θέλει να βγάλει από πάνω του το κομμάτι της εξάρτησης. Πώς είναι για μια οικογένεια, είναι πολύ δύσκολο τελικά το έργο και της οικογένειας, δέχεται τελικά τις κατάλληλες συμβουλές, τον οδηγό εκείνο και από τον Κεθεάρη Άδνη, έτσι ώστε να αντιμετωπίσει τα όποια προβλήματα συμβαίνουν μέσα στην οικογένεια. Γιατί στην οικογένεια τελικά καταλήγει όλο το πρόβλημα, έτσι. Από εκεί ξεκινάει και ξανακαταλήγει εκεί. Είναι δύσκολο για την οικογένεια όταν, στην αρχή, όταν τον πρωτοβιώνει. Είναι το σοκ, είναι γιατί σε μένα, έτσι. Όμως, ερχόμενοι στο πρόγραμμα, θέλω να πω και το δικό μου το κομμάτι, mm-hmm. πώς το βίωσα. Με βοήθησε να μην μείνω μέσα στο σπίτι μου, κλεισμένη, με τα παράθυρα κλειστά, να μην ντρέπομαι, να ξεπεράσω το πρόβλημα της έκθεσης. Και επιπλέον βρήκα ανθρώπους που ήταν η δεύτερη μου οικογένεια, οι άλλοι συνοδοιπόροι, οι άλλοι γονείς, που όταν κρατάς και το μοιράζεσαι... Είναι αλλιώς. Είναι αλλιώς. Διαφορετικά. Ξεπερνάς ναι. πολύ πιο εύκολα. Ναι, ναι, ναι. Μπορούσα το βράδυ που εγώ είχα πρόβλημα, το ζόρι μου, πολλές νύχτες, mm-hmm. μπορούσα να σηκώσω το τηλέφωνο, να πάρω ένα άλλο γονιό, να του πω ότι δεν είμαι καλά. Μου συμβαίνει αυτό απόψε. Και το μοιραζόμουν. Αυτό το μοίρασμα, λοιπόν, μου έκανε πάρα πολύ καλό. Το ότι εγώ εξακολουθούσα να πορεύομαι στη ζωή μου χωρίς να σταματώ στο πρόβλημα μόνο της εξάρτησης του παιδιού μου, και αυτό ήταν πολύ σημαντικό. Σίγουρα από μόνος του καθένας δεν μπορεί να το καταφέρει αυτό, έτσι. Με τη βοήθεια λοιπόν των θεραπευτών βλέπεις και πού έχεις κάνει λάθος, έτσι, mm-hmm. και είναι ευκολότερο να αποδεχτείς αυτή την κατάσταση και να κάνεις πράγματα για να προχωρήσεις μαζί με το παιδί σου παρακάτω τη ζωή. Άρα καταλαβαίνω, κύριε Δασκαλάκη, ότι στο Κεθεάρι Άδνη υπάρχει μια μεγάλη αγκαλιά. Μια μεγάλη αγκαλιά ναι. που μετουσιώνεται σε έργο και στην πορεία ακολουθούν τα καλύτερα και ακολουθούν προγράμματα, δράσεις, εκδηλώσεις καλή ώρα, όπως βλέπουμε τώρα. Ναι, εμείς απλά αυτό που παρέχουμε είναι το πλαίσιο για να δράσουν οι ίδιοι οι άνθρωποι. Είτε αυτό πρόκειται για τις οικογένειες των ανθρώπων που υποφέρουν, είτε για τα ίδια τους ανθρώπους που βιώνουν πιο άμεσα το πρόβλημα. Από εκεί πέρα, η δουλειά που έχουν να κάνουν, έχουν να την κάνουν οι ίδιοι μέσα από ομάδα αυτοβοήθειας. Δηλαδή, το κύριο εργαλείο δουλειάς μας είναι η ομάδα, η ομαδική διεργασία, και μέσα από εκεί οι άνθρωποι παίρνουν δύναμη, νέες ιδέες για να προβούν σε αλλαγές στη ζωή τους. Κυρία Χρυσού, ποια είναι τελικά αυτή η ικανοποίηση που μένει σε εσάς, τους συμβούλους που εργάζεστε, βρίσκεστε μέσα στο Κεθεάρι Άδνη και που καθημερινά συναστρέφεστε με ανθρώπους οι οποίοι σας έχουν πραγματικά ανάγκη και δείχνουν και οι ίδιοι θέληση να αλλάξουν, και τελικά το αποτέλεσμα, αν είναι αυτό που σας κάνει να χαμογελάτε.
Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό το αποτέλεσμα αυτό το οποίο βλέπουμε καθημερινά με τους ανθρώπους, καθώς επίσης η αίσθηση ότι, όπως σας είπα λίγο νωρίτερα, τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν. Είναι μια πολύ, πολύ μεγάλη συνειδητοποίηση που κάνει κανένας μέσα σε αυτό το χώρο της τοξικό εξάρτησης και γενικότερα των εξαρτήσεων. Γιατί η εξάρτηση είναι κάτι πάρα πολύ δυνατό, κάτι που μπορεί να απορροφήσει πάρα πολύ εύκολη τον οποιοδήποτε. Ως εκ τούτου λοιπόν, το να συνειδητοποιούμε εμείς όλοι που βρισκόμαστε σε αυτό το χώρο ότι τα πράγματα μπορούν να γίνουν διαφορετικά, είναι μια πολύ μεγάλη, μας δίνει πολύ μεγάλη δύναμη και πολύ μεγάλη αξία σε αυτό το οποίο προσδοκούμε να κάνουμε. Και βεβαίως όλο αυτό το μοιραζόμαστε και εμείς σε μια αντίστοιχη ομάδα. Γιατί και εμείς ουσιαστικά παλεύουμε σε μια ομάδα με τους υπολείπους συναδέλφους και γινόμαστε και μια ομάδα με το σύλλογο οικογένειας, γινόμαστε μια ομάδα με τους γονείς που συμμαχούν μαζί μας για να αντιμετωπίσουν το θέμα των εξαρτήσεων, αλλά προσδοκούμε να γίνουμε και μια ομάδα και με τα ίδια τα παιδιά, τα ίδια τα άτομα που αντιμετωπίζουν θέματα με εξαρτήσεων, και αυτό ουσιαστικά μετουσιώνεται σε μια πολύ μεγάλη δύναμη και εκφράζεται με αυτό το ηχηρό μήνυμα που έχει φέτος στην καμπάνια του ΤΟΚΕΘΕΑ, «Στάσου πλάι μου». Αυτό ουσιαστικά είναι το κεντρικό μας μήνυμα φέτος ως ΚΕΘΕΑ, γιατί ακριβώς πιστεύουμε ότι η δύναμη δική μας, αν και εφόσον συμπράξει με την δύναμη η οποία μπορεί να έχουν άλλοι φορείς, αλλά και εργοδότες και εκπαιδευτικά ιδρύματα, γιατί το κομμάτι της κοινωνικής επανένταξης και αποκατάστασης είναι ένα ζήτημα πολύ μεγάλης σημασίας για μας. Σωστά. Ως εκ τούτου λοιπόν θεωρούμε ότι αν συμπράξουμε όλοι αυτοί οι άνθρωποι μαζί, μπορούν τα αποτελέσματα να είναι ακόμη πιο ευνοϊκά για τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν θέματα εξαρτήσεων. Μάλιστα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω λίγο πριν κλείσουμε, επειδή λέτε για το μήνυμα «Στάσου πλάι μου», εμείς από την πλευρά μας θα είμαστε εκεί, θα δώσουμε το παρόν. Θέλω να υπενθυμίσουμε λίγο και να διευκρινίσουμε πριν κλείσουμε, 19 Ιουνίου, Τετάρτη, αύριο λοιπόν, αύριο, στο λιμάνι του Ηρακλείου, ναι, ναι. Εκδήλωση και θεάρι Άδνη. Πείτε μου λίγο, πολύ σύντομα. Ξεκινάμε μαγειρεύοντας με τους συλλόγους. Ωραία, θα έχουμε διάφορες δημιουργίες, ναι, ναι. Μαγειρικές. Ναι, ναι, 7.30 ώρα ξεκινάει το μουσικό κομμάτι της εκδήλωσης. Βλέπουμε και τη σχετική, για να μην σας βάζω στη διαδικασία να τα θυμάστε. Ωραία. Βλέπουμε και τη σχετική κάρτα. Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να δουν τις πληροφορίες. Και Θεάρη Άδνη, συναυλία με τους Γιώργη Μανολάκη, Μάνθο και Ραφαήλ Δαμουλάκη και πολλά άλλα ονόματα και άλλες δραστηριότητες, τις οποίες απολαύσουμε κοντά σας αύριο και εμείς μαζί. Σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.